Μάθημα των νέων ελληνικών ρίχτηκαν στη μάχη από σήμερα και οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια. Η διαδικασία κύλησε ομαλά, ενώ τα θέματα μάλλον ικανοποίησαν τους υποψήφιους που σε ένα μεγάλο ποσοστό τους έβγαιναν από τα εξεταστικά κέντρα μάλλον ευχαριστημένοι και σίγουρα πιο έτοιμοι να συνεχίσουν το διάβασμα εν ώψη των επόμενων μαθημάτων. Καλά. Εντάξει. Εύκολα ήταν. Καλά γράψαμε. Καλή αρχή δηλαδή. Ναι. Ναι, ήταν μια χαρά. Γράψαμε σχετικά καλά. Για καλά διαβασμένους δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρξει πολύ καλή απόδοση. Ναι, ναι. Κάναμε καλή αρχή. Αρκετά ήταν, μπορώ να πω. Τώρα έχω περισσότερες ελπίδες για τα υπόλοιπα μαθήματα. Τα θέματα σήμερα ήταν αναμενόμενα, διδαγμένα και νομίζω ότι ήταν εύληπτα και κατανοητά. Βέβαια, χρειαζόταν και αρκετή προετοιμασία. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να επεξεργαστούν άρθρο εφημερίδας με τίτλο «Αθλητές, εχμάλωτοι της επιτυχίας» και να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με το ποίημα του Νίκου Μοσχοβάκου «Τελευταία κούρσα» από τη συλλογή ποιημάτων Απριλίου Ξανθίσματα, που πάλι συνδεόταν με τον αθλητισμό. Πιστεύω τα παιδιά έγραψαν καλά και το θέμα της έκθεσης αλλά και το λογοτεχνικό, το οποίο ήταν ένα ποιηματάκι που ασχολούνταν με τον πρωτοαθλητισμό. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και είχε να κάνει με τα δικά τους τα ενδιαφέροντα, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο αθλητισμός έτσι, ανήκει στα δικά τους τα ενδιαφέροντα και κυρίως ο πρωτοαθλητισμός. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα λοιπόν και νομίζω ότι όλοι έγραψαν καλά ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, καλά προετοιμασμένοι. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται αύριο με τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, που ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού εξετάζονται σε μαθηματικά, βιολογία και αρχαία ελληνικά. Σε ό,τι αφορά πάντως την αναστάτωση που φάνηκε να δημιουργείται, με την αυριανή απεργία της ΑΔΔ, η ΟΛΜΕ έχει ήδη ζητήσει εξαίρεση από την απεργία, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους.